Όλη η Κύπρος παίζει με 111 ευρώ bonus εγγραφής στη winmaster.com.cy. Γκόρντον Σίλντεφελντ, ο Οικονομίδης, περιμένει ο Σισε, τον είδε, έχει κίνηση, κάνει κίνηση και ο Καμαράς, εκούσεις μέσα στην περιοχή, θα κρατήσει μπάλα, το σου, το Βάλε, τεράστια απόκρουση με το πόδι, άπλωσε πόδι ο Μπρούνο Βάλε. Σίλντεφελντ. Έγινε το λάθος με τον Άλεξ Ντασίλβα, προϋποθέσεις για τον Απόλλωνα, έρχεται και ο Μαγκλίτσα, ευκαιρία, ο Μαγκλίτσα, γκολ 1-0, υποδειγματική αντεπίθεση για τον Απόλλωνα με Άλεξ Ντασίλβα και Άντων Μαγκλίτσα, 0-1 στην πρώτη φάση που κάνουν οι Γαλάζοι στο παιχνίδι στο 17ο λεπτό. Κοιτάξτε εδώ, ο Ντουγκλάο θα κάνει το λάθος με τον Σίλντεφελ στη συνέχεια να μπερδεύεται, να του κλέβει την μπάλα ο Άλεξ Ντασίλβα. Το λάθος είναι από τον Σίλντεφελ και όχι από τον Ντουγκλάο. Και έρχεται ο Άντων Μαγκλίτσα για να κάνει το 0-1 γκολ στο 17ο λεπτό για τον Απόλλωνα. Έφυγαν βολίδα οι δύο παίκτες, θα το επαναλάβω, τόσο ο Άλεξ Ντασίλβα όσο και ο Μαγκλίτσα. Πολύ ψύχρεμα. Κάνει κίνηση ο Ζάντερ, μπερδεύτηκε με το Σαρντινέρο πλάγιο για την ανόρθωση. Λάθη και από τις δύο ομάδες γίνονται εκεί στη μεσαία γραμμή. Τώρα νεύρα με τον Σιβού, με κάποιον από τους παίκτες στον πάγκο του Απόλλωνα. Άρης Κυριάκου μας ενημερώνει γιατί υπάρχει πολλή ένταση εκεί, πήγαν και security. Άρη, πες μας τι γίνεται. Λοιπόν, πήγε και έπαιζε ο Σιβού με την δύναμη που είχε από την προηγούμενη φάση πάνω στον πάγκο του Απόλλωνα. Κάτι λέχθηκε εκεί με κάποιους αναπληρωματικούς. Πήγε και ο Ζάντερ στην όλη φάση. Και, θα βγάλει κάρτα στον Σιβού ο Λεόντιος Στράτος, από ό,τι καταλαβαίνω. Κόκκινη! Κόκκινη κάρτα, μάλιστα. Εδώ τώρα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο. Διότι έχει βγει κόκκινη, πέφτουν δυστυχώς πάρα πολλά αντικείμενα. Εκεί κάτι έχει πει τώρα ο Σιβού, κάτι έχουν πει και αναπληρωματικοί, αλλά... Λοιπόν, έχουμε διακοπή στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο λόγος όμως που έχει αναφέρει ο Λεόντιος Στράτος στους ανθρώπους της ανόρθωσης για την αποβολή είναι για χτύπημα του Σιβού πάνω, προφανώς σε αντίπαλο, σε κάποιον εκεί στον πάγκο. Σισε... Χαμηλά, πέρασε μπάλα πόλους, τρέχει ο Ζωάο Βίκτορ. Η σέντρα που βγαίνει, κεφαλιά έξω από τον Καμαρά. Τον αγώνα φέρνουν κοντά σας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown και ο όμιλος JP Βασιλόπουλος με την νέα υπηρεσία αποδοχής πιστωτικών καρτών της SIX. Ωραία κίνηση που κάνει ο Άλεφ. Θα κάνει και ένα σουτ, πρώτο σουτ στο δεύτερο μήχρονο για τον Απόλλωνα, λίγο πάνω από την εστία. Η παλιά που βγαίνει για τον Σισε, να δούμε αν θα προλάβει. Τρέφει και ο Ρομπέρ. Σισε υποπίεση δεν μπόρεσε. Στο 71ο λεπτό, τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης, ο Ράγιος εκτελεί. Σίλντεφελντ, γκολ 1-1. Η ανόρθωση με 10 παίκτες και τον Γκόρντον Σίλντεφελντ να ύπταται πάνω από την άμυνα του Απόλλωνα. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και το ντέρμπι παίρνει φωτιά. Κοιτάξτε εδώ πώς πετάγεται. Δεν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό στη φάση. Η καρφωτή κεφαλιά του Γκόρντον Σίλντεφελντ. Δεν μπορεί ο Μπρούνο Βάλε. Ένα φάουλ με Ζωάο Πέδρο και να μεταφέρεται τώρα το σκηνικό για τον Απόλλωνα στα καρέ της ανόρθωσης. Ο Ζωάο Πέδρο εκτελεί, ο Αρούς πιο ψηλά από όλους θα μαζέψει. Ο Ράγιος τώρα εκτελεί, κεφαλιά πρώτη από τον Ζάντερ, ένα σούτ από τον Αμπτουλάγεφ ψηλά πάνω από την εστία του Μπρούνο Βάλε. Άλεφ, Ζωάο Πέδρο κράτησε μπάλα. Η σέντρα τώρα βγαίνει, ο Ζελάγια περιμένει μια κεφαλιά, σούτο από τον Μάγκλιτσα, ευκαιρία, ο Σακέτη, ο Μάγκλιτσα, ο Σίλντεφελ θα διώξει όπως όπως. Πολύ μεγάλη φάση διαρκείας για τον Απόλλωνα. Νέο σούτ, η μπάλα δεν έχει απαγνηθεί, τώρα σηκώνεται σημαίακι του βοηθού για offside.